αγάπη μου. Σου λείψα. Μου λείψες. Χαγ. Με φράχτη μαζί. Εντάξει, πήγαμε λίγο στο φράχτη αρχικά να συζητήσουμε τα σημερινά. Να ρωτήσω κι εγώ τη Μαρία πώς του φάνηκε του Γιάννη που έφαγε 7 καλάθια. Μα γύρεψα. Είμαι η άλλη μαγείρισα πλέον εγώ. Εσύ μαγείρισα. Εντάξει, καλά, όχι τη μαγειρεύω τη βετρολόγη. Τι μαγειρεύω. Φακές. Α, το αγαπημένο. Και τσιγαριστά λαχανικά. Τα πήρες κι εσύ τα τσιγαριστά, ε. Τα πήρα κι εγώ. Φτιάξε τίποτα άλλο. Δεν παίζει. Γιατί. Δεν θέλω. Γιατί δεν θέλουν να φτιάξουν κάτι άλλο. Δεν γουστάρουν, δεν έχω καμία όρεξη, είναι ξενερωμένη. Η Ειρήνη απλά μετράει ανάποδα να φύγει. Απλά υπάρχουν δηλαδή. Ναι. Τύπου, οκ, okay, είμαστε κατασκήνωση, τρώμε, ούτε πάμε τουαλέτα, κοιμόμαστε. Είμαι εδώ μέχρι να πάω σπίτι. Αυτό είναι το mood. Αυτό έχουν πλέον δηλαδή. Κυρίως η Ειρήνη αλλά και η Ελένη. Νιώθω ότι αν φύγει η Ειρήνη, πιθανόν η Ελένη να μην αντέξει μόνη της, γιατί την είχε σαν στήριγμα. Δεν ξέρω αν μας συμφέρει όχι, πάντως θα μειωθούμε μπαμ. Θα είμαστε μετά 11. Είπες στον Νίκο ότι ήσουν κουρασμένη σήμερα. Ναι. Και νευρίες. Μου λέει θα κάτσουμε το βράδυ να μιλήσω. Ξέρω εγώ να κάτσουμε μαζί και το κάνω. Όχι πολύ αργά. Και νευρίες. Βγαίνει σίγουρα ένα στάτος που έχει λόγω του παιχνιδιού στο μεταξύ μας. Έχει τρελαθεί τώρα με τον Γιάννη. Συνέχεια μου λέει θα γίνεις κολλητή με τον Γιάννη και του κάνω πρέπει να συμβιώσουμε με τον Γιάννη στο ίδιο σπίτι. Μην με τρελαίνεις. Είμαι μόνη μου, είναι 6 άτομα. Αυτό προσπαθώ να του δώσω να καταλάβει ότι. Χωριστήκαμε 3 και 1 και ακόμα και τώρα που είμαι στο φράχτη μπορεί αυτό να είναι αιτία να με πετάξουν έξω. Φαντάζομαι ξέρει τα συναισθήματά σου ποια είναι. Ωραία, αυτό να το τονίσεις λίγο. Είναι αλλού, είναι αλλού ρε, δεν μπορεί να το καταλάβει. Ότι απλά είμαι μόνη που φεύγω τώρα το σπίτι. Ναι, είναι περίεργο. Το είπα και εγώ, Πρέπει να το συζητήσετε λίγο και να το υπενθυμίσεις για ποιο λόγο είστε μαζί και ότι λόγω είμαστε και εδώ, φίλε, δηλαδή, εντάξει. Ναι, άσχετα με το εδώ, δώσ' του να καταλάβει ότι θα είναι στη ζωή σου για πάρα πολύ καιρό. Καλά, εντάξει. Μην το χοντρένουμε. Δηλαδή, οκ, okay, αυτά θέλει να ακούσει, αλλά εδώ που είμαστε, είναι για έξω, δηλαδή. Πού είναι εδώ. Εδώ είναι ένα παιχνίδι. Είναι αλλιώς. Και ο καθένας έχει έρθει μόνος του. Αυτό το λες. Δεν θέλει να το καταλάβει, αλλά, πέραν αυτού, εφόσον υπάρχουν συναισθήματα, τόνισέ τα για να μην πικάρεται κι αυτός. Αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται αυτό για να πικάρεται. Δεν μου είναι πάντα εύκολο εμένα να δείξω συναισθήματα. Και άμα το κάνω απλά για να το κάνω, θα φανεί ψεύτικο και δεν μπορώ. Δηλαδή, προσπαθώ με τον τρόπο μου. Τη ρώτησα αρχικά πώς είναι μαζί σου, πώς νιώθει μαζί σου και τα λοιπά. Το ίδιο, δεν έχει αλλάξει κάτι. Το πόσο ξέρει, Βασίλη. Ότι σε γουστάρει, είπε και αυτά. Τη κρύβεσαι σίγουρη, μου λέει ναι, ναι, φούλα, πώ ήμουνα. Φούλη, σου είπε. Ναι. Τώρα που η Μαρία έχει μείνει χωρίς εμένα στο σπίτι, είναι πιο δύσκολο να κατεβαίνει στο φράκτη. Γιατί θα στοχοποιηθεί πολύ. Και ο Νίκος, εντάξει, από τη μεριά του σου λέει, α, τη βλέπω λιγότερο. Έχει έρθει και αυτός εκεί πέρα που τον έβγαλα και ξαναγύρισε. Και εκείνος αισθάνεται λίγο άβολα και η Μαρία το ίδιο για άλλους λόγους, οπότε πρέπει να λυθεί αυτό μεταξύ τους, να είναι καλά. Αν δεν ταιριάζεις θα πάω. Πως στη μέση είναι το συμφέρον σου για το παιχνίδι. Τι θα το κάνεις, εντάξει. Εγώ σου λέω, άμα έχω τον μια επιλογή εσύ ή το συμφέρον μου, δεν μοιάζει τι λέει, εγώ θα διάλεγα εσένα. Αν είχα να επιλέξω ανάμεσα στη Μαρία και στο έπαθλο, θα διάλεγα με μάτια κλειστά τη Μαρία. Το έχω ξαναπεί ότι η Μαρία είναι το καλύτερο έπαθλο που θα μπορούσα να ζητήσω. Με κάνεις πάρα πολύ περήφανο. Αλήθεια. Γιατί αυτό έβλεπα από την πρώτη μέρα. Και απορούσα από το συντονί σου. Και μόλις έμαθα ότι σου κάνω τέτοιες μαγιές, τότε κατάλαβα τι παίζει. Δεν μπορώ να καταλάβω πως ένα διαμάντι τέτοιο έχει μπλέξει με τέτοιους γραμμένους. Εντάξει, είναι πολύ γλυκό αυτό που γίνεται όλο με τον Φίλιππο. Και ο τρόπος που με προσέχει, γιατί δεν έχω συνηθίσει αλήθεια να με προσέχουν τόσο. Κάποιες φορές μου φαίνεται περίεργο, λέω τι έχω κάνει και το αξίζω όλο αυτό. Αλλά επειδή είμαι και εγώ της λεπτομέρειας, προσπαθώ να δώσω άλλο τόσο.